Τώρα βγάζω και την γυναίκα, εντάξει. Θα ήταν όταν ερχόταν το παιδί μου πίσω. Δικαίως από νομικής απόψεως, ναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους δικηγόρους μας, τον κύριο Ντιβανίδη, τον κύριο Κουζινόγλου. Ευχαριστώ τους δικαστές, ευχαριστώ τους ενόρκους. Ευχαριστώ όλους εσάς. Ευχαριστώ. Εκδόθηκε απόφαση. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα φυσικά. Παρέμειναν τα ισόβια, συν 3 χρόνια φυλάκιση για την παράνομη πληροφορία και πλοκλησία. Είναι ηθική δικαίωση τουλάχιστον για την οικογένεια αυτή, τη μάνα και τον πατέρα που έχασαν το παιδί τους. Εκδικάστηκε σήμερα σε δεύτερο βαθμό η έφεση του καθομολογίαν δράστη της ανθρωποκτονίας. Σε μία άψογη ακροαματική διαδικασία προεβλήθησαν όλοι οι ισχυρισμοί από την πλευρά του κατηγορουμένου, απερίφθησαν ομόφωνα. Φρονούμε ότι έχει καταλήξει σε μία ορθή κρίση και το δευτεροβάθμιο δικαστήριο. Είναι η ηθική δικαίωση για τη μνήμη της κοπέλας η οποία έχασε με τόσο βάναυσο τρόπο τη ζωή της. Σε ένα κράτος δικαίου με νομικό πολιτισμό τυχάνει προφανές ότι μέχρι και την αμετάκλητη κρίση επί αυτής της υπόθεσης προφανώς και έχει το δικαίωμα να ασκήσει αναίρεση απευθυνόμενος στον Άριο Πάγο εάν θεωρήσει ότι υπάρχουν νομικές πλημέλειες στην απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου. Διεξήχθη μια υποδειγματική διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας δεν μας δικαίωσε. Θα ασκήσει αναίρεση ο εντολέας μου κατά της ανωτέρω απόφασης. Θεωρούμε ότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα αλλά και η βαρύτητα του αδικήματος δεν άφησε περιθώρια βελτίωση του αποτελέσματος. Θα ασκήσουμε αναίρεση και ευελπιστούμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.